Με εντυπωσιακό τρόπο έληξε το πρωί ο συναγερμός που είχε σημάνει στην περιοχή της Αμουδάρας με την κατοχική οβίδα που είχε εντοπιστεί μια ανάσα μακριά από το σημείο όπου κινούνται καθημερινά εκατοντάδες δουλειόμενοι. Βατραχάνθρωποι της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, με τη σύνδρομη του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, προχώρησαν το πρωί σε ελεγχόμενη έκρηξη μέσα στο νερό. Αλλά είναι συνήθες φαινόμενο. Πολλοί γνώριζαν την ύπαρξη αυτής της οβίδας, οι λουόμενοι, οι χειμερινοί κολυμβητές, γιατί γενικότερα βγάζει πολλές φορές η θάλασσα. Απομακρύνοντας οριστικά τον κίνδυνο ατυχήματος, καθώς η οβίδα εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες, λίγα μέτρα μακριά από την ακτή και σε πολύ μικρό βάθος από κολυμβητές, οι οποίοι μάλιστα περιεργάστηκαν την οβίδα χωρίς να αντιληφθούν τον κίνδυνο. Ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη που βρίσκεται εδώ πέρα και αυτός με τη σειρά του ενημέρωσε το λιμεναρχείο και αυτοί καλέσαν να έρθουν από το πολεμικό ναυτικό για να εξουδετερώσουν την οβίδα που έχουμε βρει μέσα. Οι άνδρες της Ομάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν χθες την τελευταία αυτοψία, σχεδιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιούσαν την επιχείρηση ώστε να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο. Αφού ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στη στεριά με κλιμάκια του λιμενικού, όσο και στη θάλασσα με την παρουσία πλωτού σκάφους της υπηρεσίας, ακολούθησε η ελεγχόμενη έκρηξη που συνοδεύτηκε από έναν εντυπωσιακό πίδακα νερού και τη λήξη του συναγερμού στην περιοχή της Αμουδάρας. Να φύγουμε από τη θάλασσα. Και όσοι είναι μέσα και έχουν βουτήξει μην πάθουν τα αυτιά τους και όσοι είμαστε απ' έξω να μην κινδυνεύουμε από τον πίδακα και από την έκρηξη.